Σοφία, ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ομονογεννήσιος ον εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνους εξηγήσατο, κι αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσουσιν αυτόν, σύτηση, και ομολόγησε και ουκ ειρνήσατο, και ομολόγησε ότι ουκ ημί εγώ Χριστός, και ερώτησαν αυτόν, τι ουν, Ηλίας εσύ, και λέγει ουκ ημί ο προφήτης εσύ, και απεκρίθη ουν, είπωνουν αυτό, τι εσύ, είναι απόκριση δόμεν της πέψας είναι ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού, έφη, εγώ φωνηβόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης, και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό, τι ον βαπτίζεις εσύ ουκί ο Χριστός, ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαπτίζω εν ύδατι, μέσος δε ημών έστηκε εν όνειμι σου κίδατε, αυτός εις την πίσω μου ερχόμενος, ως έμπροσθεν μου γέγονεν, ου εγώ ουκ ημί άξιος συναλύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος, ταύτα εν βυθαβαράει γένετο πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζω. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Χωρίς την Ανάσταση του Θεανθρώπου, λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί ούτε η αποστολή των Αποστόλων, ούτε η μαρτυρία των μαρτύρων, ούτε η ομολογία των ομολογητών, ούτε η αγιότητα των Αγίων, ούτε η άσκηση των ασκητών, ούτε βέβαια η θαυματουργία των θαυματουργών, ούτε η πίστη των πιστών, ούτε η αγάπη των αγαπώντων, ούτε η ελπίδα των ελπιζόντων. Γιατί όλοι οι Άγιοι αυτοί έκαναν αυτά που έκαναν επειδή πίστεψαν στην Ανάσταση και ενεδυναμώθησαν από τη χάρη του Αναστάντος. Ασφαλώς, συνεχίζει ο Άγιος, δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί η νηστεία των νηστευτών, ούτε και η προσευχή των νηκετών χωρίς την Ανάσταση. Βεβαίως, ούτε και η πραότητα των πράων, ούτε η λύπηση των λυπούντων και γενικά καμία χριστιανική άσκηση, η κατά Θεόν λύπη δηλαδή αυτών που πενθούν για τις αμαρτίες τους, και αυτή δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί και να κατανοηθεί. Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν αναστενόταν και ως τέτοιος δεν γέμιζε τους μαθητές του με την παντοζωογόνο δύναμη και θαυματουργική σοφία, ποιος θα συνάθριζε αυτούς τους φοβητσιάριδες και φυγάδες, ποιος θα τους έδινε το θάρρος, την ισχύ και τη σοφία για να κηρύττουν έτσι άφοβα, ισχυρά και σοφά, να ομολογούν τον Αναστάντα Κύριο και έτσι χαρούμενα να πηγαίνουν στο θάνατο γι' αυτόν. Κι αν ο Αναστάς Σωτήρας δεν τους γέμισε με τη Θεία δύναμη και σοφία, πώς θα άναβαν στον τον κόσμο με την άσβηστη πυρκαγιά της καινοδιαθηκικής πίστης αυτοί οι απλοί, αμόρφωτοι, αμαθείς και φτωχοί άνθρωποι? Αν η χριστιανική πίστη δεν ήταν η πίστη του Αναστάντος και επομένως του αιωνίου ζώντος και ζωπιού Κυρίου Χριστού, ποιος θα εμψύχωνε τους μάρτυρες για την άσκηση της μαρτυρίας, τους ομολογητές για την άσκηση της ομολογίας και τους Αγίους για την άσκηση της αγιότητας? Ποιος θα ενίσχυε και τους ασκητές για την αρετή της άσκησης
τους αναργύρους για την άσκηση της αναργυρίας, τους νηστευτές για την άσκηση της νηστείας και οποιονδήποτε χριστιανό για οποιαδήποτε ευαγγελική άσκηση. Κοντολογείς, αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού, δεν θα υπήρχε ούτε ο χριστιανισμός. Ο Χριστός θα ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος χριστιανός, ο οποίος ξεψύχησε και πέθανε στο Σταυρό και μαζί του ξεψύχησε και πέθανε το έργο του και η δασκαλία του. Γι' αυτό το λόγο η Ανάσταση του Χριστού είναι το Α και το Ω της χριστιανοσύνης, στο απανταχού και ανθρώπινο ύψος της, βάθος και πλάτος. Αν ο Χριστός δεν ανασθενόταν πραγματικά, ποιος έξυπνος θα μπορούσε να πιστέψει Αυτόν ως Θεό και Κύριο? Και οι Απόστολοι πώς θα είχαν το θάρρος να τον κηρύττουν ως τον Θεό, αν δεν ανασθενόταν αληθώς? Τι ζήλος, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενθάρρυνε τους Αποστόλους να κηρύττουν ένα νεκρό? Τι βραβείο περίμεναν από ένα νεκρό? Τι τιμή? Μα αυτοί τον εγκατέλειψαν, ενώ ήταν ζών κοντά τους, μόλις τον συνέλαβαν. Και μετά το θάνατο θα μπορούσαν να είναι τόσο θαραλέοι για αυτόν, αν αυτός δεν αναστενόταν? Πώς να το κατανοήσουμε? Το ότι δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν να μηχανευτούν την Ανάσταση που δεν έγινε, φαίνεται από το εξής. Πολλές φορές ο Σωτήρας έλεγε σε αυτούς περί της Αναστάσεως, ακόμα και αδιάκοπα επανέφερε ότι όπως και οι ίδιοι οι εχθροί είπαν, θα αναστηθεί μετά τρεις μέρες. Συνεπώς, αν αυτός δεν αναστενόταν, αυτοί σαν πλανεμένοι και διωγμένοι από όλο το λαό, καταδιωγμένοι από τα σπίτια και τις πόλεις, θα έπρεπε να τον απαρνηθούν. Και σαν πλανεμένοι από αυτόν, και εξαιτίας αυτού υποβλημένοι στις φοβερές καταδιώξεις, δεν θα επιθυμούσαν να διαδίδουν το κήρυγμα της Αναστάσεως. Το ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να μηχανευτούν την Ανάσταση αν αυτή δεν είχε γίνει πραγματικά, γι' αυτό δεν χρειάζεται να μιλάμε. Τι άλλωστε μπορούσαν αυτοί να ελπίσουν, αν υποτίθεται ότι εφεύες κανένα ψέμα και προσπαθούν να το διαδώσουν? Θα μπορούσαν να ελπίσουν στη δύναμη του λόγου τους? Μα αυτοί ήταν πολύ αμαθείς άνθρωποι. Στον πλούτο, μα δεν είχαν ούτε ράβδο, ούτε υποδήματα. Στη φήμη της καταγωγής, μα αυτοί προέρχονταν από ασήμαντα χωριά. Στην πολυαριθμία τους, μα ήταν μόνο 11 και διασκορπισμένοι πλέον. Στις υποσχέσεις του διδασκάλου, σε τι υποσχέσεις? Αν αυτός δεν αναστενόταν, τότε και οι υπόλοιπες υποσχέσεις του δεν θα ήταν αυθεντικές για αυτούς. Πώς θα μπορούσαν να δαμάσουν τη λαϊκή οργή, όταν ο κορυφαίος από αυτούς δεν υπέφερε τα λόγια μιας γυναίκας δούλης και όλοι οι υπόλοιποι, βλέποντάς τον δεμένο, εξαφανίστηκαν? Πώς θα σκέφτονταν να πάνε σε όλες τις άκρες της γης και εκεί να φυτεύουν την ψευδή διακήρυξη περί της Αναστάσεως, όταν ένας από αυτούς δεν άντεξε μπροστά στην απειλή μιας γυναίκας, όταν και οι άλλοι έχοντας στα μάτια τους την εικόνα από τα δεσμά του Χριστού, πώς θα μπορούσαν να κρατηθούν μπροστά στους βασιλιάδες, στους άρχοντες και στους λαούς που υπήρχαν σπαθιά, πυρακτωμένα καζάνια, θερμάστρες, αναρρύθμιτα είδη του καθημερινού θανάτου, αν δεν ήταν αναζωογονημένοι από τη δύναμη και βοήθεια του Αναστάντος? Αυτοί δεν άντεξαν να δουν τον Χριστό να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στα δικαστήρια. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν να επιτελέσουν όλο αυτό το τεράστιο έργο που επιτέλεσαν μπροστά στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, που η περινίστη αυτών ήταν ως σαν λύκη? Είχαν γίνει πολλά μεγάλα θαύματα, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, αλλά οι Ιουδαίοι δεν τράπηκαν από κανένα από αυτά, ενώ σταύρωσαν εκείνον που τα έκανε. Μα είναι δυνατόν θα μπορούσαν να πιστέψουν στα απλά λόγια των μαθητών περί της Αναστάσεως? Όχι, όχι. Όλα αυτά τα έκανε η δύναμη του Αναστάντος. Αυτή ουσιαστικά ενήργησε διαμέσου των Αποστόλων και πολύ γρήγορα η οικουμένη έγινε χριστιανική. Η Ανάσταση του Χριστού, λέει ο Άγιος
είναι ανατροπή, η πρώτη ριζοσπαστική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Αυτή ξεχώρισε την ιστορία σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος κυριαρχούσε το σύνθημα «Ο θάνατος είναι αναγκαιότητα». Στο δεύτερο αρχίζει να κυριαρχεί το σύνθημα «Η Ανάσταση είναι αναγκαιότητα». «Η Αθανασία είναι αναγκαιότητα». «Η Ανάσταση είναι η νεροδεσιά της ανθρώπινης ιστορίας». Έτσι όταν λέμε νεροδεσιά εννοούμε ένα φράγμα που βάζουμε στο νερό που το σταματάει ή το εκτρέπει. Αυτό ακριβώς είναι η Ανάσταση για την ανθρώπινη ιστορία. Μέχρι αυτόν η αληθινή πρόοδος ήταν αδύνατη. Μετά από αυτόν και την Ανάστασή του γίνεται δυνατή. Η αληθινή πρόοδος. Και η αληθινή πρόοδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέωση, η σωτηρία, η αθανασία του κάθε ανθρώπου. Από το δεδομένο της Ανάστασης του Χριστού, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, γεννήθηκε η φιλοσοφία της Ανάστασης, η οποία αναμφισβήτητα αποδεικνύει και τεκμηριώνει ότι η αναγκαιότητα είναι όχι ο θάνατος, αλλά η αθανασία. Όχι η νίκη του θανάτου, αλλά η νίκη επάνω στο θάνατο. Σε αυτό, μόνο σε αυτό το δεδομένο και στη ζωή την οικοδομημένη σε αυτό το δεδομένο της Ανάστασης του Χριστού είναι πιθανή η αληθινή πρόοδος. Είναι αναγκαίο να σωθούμε, να θεωθούμε. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το εσωτερικό μας πρόγραμμα, το καθομοίωση. Η πρακτική πεποίθηση, λέει ο Άγιος, και το φιλοσοφικό δόγμα ότι ο θάνατος είναι αναγκαιότητα, είναι το αποκορύφωμα και η ενηλικίωση της απεσιοδοξίας. Το δόγμα αυτό έχει τα αξιώματά του στις αρχές. Πρώτον, ότι η αμαρτία είναι αναγκαιότητα και δεύτερον, το κακό είναι αναγκαιότητα. Αλλά αυτό βεβαίως είναι ψέμα. Αναγκαιότητα είναι η αθανασία και η σωτηρία και η θέωση. Αλλά και η φιλοσοφία της Ανάστασης, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, έχει τις αρχές της, νάτες. Η αναμαρτησία είναι αναγκαιότητα, το καλό είναι αναγκαιότητα. Εφόσον η Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού είναι δεδομένο, γεγονός, εμπειρία, τότε δεν υφίσταται ουδεμία θεανθρώπινη αρετή που δεν θα μπορούσε στη ζωή του ανθρώπου να γίνει δεδομένο, γεγονός, εμπειρία. Το δεδομένο της Ανάστασης του Χριστού δεν είναι περιορισμένο ούτε μέσα στο χώρο ούτε μέσα στο χρόνο. Από κάθε μεριά είναι ατερμάτιστη και απέραντη, καθώς και η ίδια η υπόσταση του Θεανθρώπου Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού, μολονότι είναι εντελώς προσωπική πράξη του Θεανθρώπου, έχει όμως πανανθρώπινη και συμπαντική σημασία και δύναμη. Επειδή ο Θεάνθρωπος, ως δεύτερος Αδάμ, είναι ο γενάρχης της νέας ανθρωπότητος και το παν ό,τι αφορά την ανθρώπινη φύση, ταυτόχρονα αφορά την ανθρώπινη του φύση, ταυτόχρονα αφορά και ουλάκερο το ανθρώπινο γένος, του οποίου αυτός είναι εκπρόσωπος. Επειδή είναι ο νέος Αδάμ, αυτό που έκανε στον εαυτό του, αυτό έχει τεράστια σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο η Ανάσταση του Χριστού είναι δεδομένο και γεγονός πανανθρώπινης και καθολικής σπουδαιότητας και σημασίας. Το δεδομένο αυτό, το γεγονός αυτό, διακλαδίζεται στις ζωές όπως στις δισεκατομμύρια ζωές όλων των χριστιανών, επειδή οι χριστιανοί είναι χριστιανοί λόγω του γεγονότος ότι με την πίστη στον Αναστάντα Κύριο Χριστό έγιναν σύσσωμοι αυτού, δηλαδή τα μέλη του θεανθρώπινου σώματος αυτού, της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά σταμάτητη και ατέρμονη επέκταση ενός γεγονότος, ενός δεδομένου, της Ανάστασης του Χριστού. Τούτο είναι ο νέος οργανισμός, η νέα πραγματικότητα, ατέρμονη, απέραντη, αθάνατη.
ενώ δεν υπάρχουν όρια ούτε του χρόνου ούτε του χώρου. Το δεδομένο της εδώ δεν υπάρχουν όρια ούτε του χρόνου ούτε του χώρου. Το δεδομένο της Ανάστασης του Χριστού είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της χριστιανοσύνης και του κάθε χριστιανού. Αν ο άνθρωπος δεν θεμελιωθεί σε αυτό, θα θεμελιωθεί σε κινούμενη άμμο, επειδή κάθε θεμέλιο έξω από αυτόν δεν είναι παρά κινούμενη άμμος. Με την Ανάστασή του ο Κύριος Ιησούς Χριστός διέσπασε τον αμαρτωλό κύκλο του θανάτου. Πραγματοποίησε τη μετάβαση από το θάνατο στην αθανασία, από το χρόνο στην αιωνιότητα. Στην υπόστασή του πραγματοποίησε αυτή τη μετάβαση και ο άνθρωπος, όχι ως άνθρωπος, αλλά ως θεάνθρωπος. Εξαιτίας τούτου η Ανάσταση είναι το κεντρικό δεδομένο. Από αυτόν πηγάζει και σε αυτόν συνοψίζεται όλη η χριστιανική πραγματικότητα. Από τον άνθρωπο ζητείται μόνο το ένα, να υιοθετήσει αυτό το δεδομένο, να ζήσει αυτή την εμπειρία, να αναστήσει τον εαυτό του από τον τάφο του κάθε τι που είναι θνητό, συνενώντας μέσω της πίστης την ψυχή του με τον Αναστάντα Θεάνθρωπο. Με την Ανάστασή του ο Κύριος Ιησούς νοηματοδότησε το σώμα, νοηματοδότησε την ύλη, νοηματοδότησε το πνεύμα. Επειδή με την Ανάστασή του για πρώτη φορά ολοκληρωτικά και ένδοξα λύθηκε το φοβερό πρόβλημα του θανάτου, το πρόβλημα του σώματος και του θανάτου. Έγινε με αυτόν τον τρόπο. Το σώμα του ανθρώπου είναι δημιουργημένο για την αθανασία και την θεανθρώπινη αιωνιότητα. Με το σώμα και όλη η ύλη, και αυτή είναι δημιουργημένη για την αθανασία, επειδή όλη η κτήση ενυπάρχει στο σώμα του ανθρώπου. Με την Ανάστασή του, ο Θεάνθρωπος έδωσε στο ανθρώπινο σώμα την αιώνια έννοια και αιώνια αξία. Μέχρι την Ανάσταση του Σωτήρος, η ύλη ήταν υποβιβασμένη και υποτιμωμένη, αφού ήταν θνητή. Με την Ανάστασή του, ο Κύριος Ιησούς είναι πρώτος που με σωστή τιμή, την αιώνια τιμή, εκτίμησε το σώμα και απέδειξε ότι και αυτό είναι για το Θεό, ότι και αυτό είναι άξιο να κάθεται παντοτινά εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, εντός του ανθρώπου βρισκόταν, αν όχι η πραγματική αθανασία, αναφεσβήτητα όμως το σύμβολο της αθανασίας, το οποίο εκφραζόταν με τον πόθο για την αθανασία. Η αίσθηση της αθανασίας ήταν ατροφική στον άνθρωπο και παραλυμένη. Με την Ανάστασή του, ο Κύριος την αναζωγόνησε, τη φρέσκαρε και τιωτοτρόπος έκανε τον άνθρωπο ικανό να αποκτήσει και να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την αθανασία και την αιώνια ζωή. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο μέσω της Αναστάσεως έδωσε τη δυνατότητα για την ατέρμονη πρόοδο του ανθρώπου και της ανθρωπότητας προς τη θεϊκή τελειότητα. Δηλαδή η αληθινή πρόοδος αποτελείται από τη νίκη πάνω στο θάνατο, από την απαθανάτηση είτε της ψυχής είτε του σώματος, από τη σωτηρία, από το θάνατο. Και αυτό σημαίνει τη σωτηρία από την αμαρτία και το κακό, που είναι η μοναδική δημιουργή του θανάτου. Δώστε μου τον αναμάρτητο άνθρωπο και μου δώσετε τον δημιουργό και ηγέτη της πρόοδου. Ωστόσο, αν ο θάνατος είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, τότε όλη η ανθρώπινη πόθη για την πρόοδο είναι η πιο καταραμένη και η πιο εμπεκτική ιδιότητα, την οποία έβαλε κάποιος μέσα στον άνθρωπο για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ειρωνικά. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο και το πιο συνεπές θα ήταν να σβήνουμε σιγά σιγά σε απελπιστική αδράνεια και να αυτοκτονούμε, εφόσον η ζωή θα ήταν μια ανυπόφορη τυραννία και ένας ανυπόφορος χλεβασμός. Όμως η Ανάσταση του Χριστού έγινε και η δυνατότητα μας δόθηκε να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να νικήσουμε το θάνατο και να έχουμε την αληθινή πρόοδο, η οποία, όπως λέει ο Άγιος, είναι η
προόρδος προς τον Θεό, η ένωση με τον Θεό, η αθανασία της ψυχής και του σώματος, η σωτηρία από το θάνατο, η σωτηρία από την αμαρτία και τον κακό, που είναι η μοναδική δημιουργή του θανάτου. Ας ευχαριστήσουμε και ας δοξάσουμε τον Κύριο για την Ανάστασή Του και ας ανταποκριθούμε στην πρόκλησή Του και στην πρόσκλησή Του για την θέωση και σωτηρία μας. Εργαζόμενοι εναντίον των παθών και της αμαρτίας και του κακού, συνεργαζόμενοι με τη Θεία του Χάρη. Και έτσι ας επιτύχουμε τη σωτηρία μας με τη Θεία του Χάρη. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.